Οι δημοτικές εκλογές είναι πλέον σε λίγο καιρό. Είναι μόνο λίγες μέρες πριν τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών που είναι στις 18 του Μάη. Εσύ κατέρχεσαι ως υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά με το δημοτικό δίκτυο πειραϊκό, το λιμάνι της Αγωνίας. Θα ήθελα λίγο και να ξεκινήσουμε. Το λιμάνι της Αγωνίας Πειραιάς η πόλη μας. Ωραιότατα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα την κουβέντα μας με την προϊστορία σου, αν θέλεις, στον Δήμο του Πειραιά. Δηλαδή, πότε άρχισε να ασχολείσαι με τα δημοτικά του Πειραιά, πότε ιδρύθηκε το λιμάνι της Αγωνίας, αν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνεις ως υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά. Με την πόλη, με τα κινήματα, με την πολιτική, από την εφηβεία μου. Και με την πόλη από τότε. Με τα δημοτικά, ακριβέστερα, άρχισα να ασχολούμαι από τις αρχές του 90, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια τώρα, αλλά συστηματικά με το λιμάνι της Αγωνίας από το 1998 που το ιδρύσαμε, δηλαδή 16 χρόνια τώρα, εκατοντάδες άνθρωποι, μαζί κι εγώ, καθημερινά, συστηματικά, και για το Δήμο και για την πόλη. Και από αυτή την άποψη η πορεία είναι πια σταθερή. Ακόμα και βουλευτής που έγινα δεν έπαψα να συμμετέχω στο λιμάνι της Αγωνίας. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος το 98, 2002, 2006 και διατέλεσα και περίπου 6 χρόνια δημοτικό σύμβουλος. Άρα έχει μια μεγάλη τέταρτη φορά, τώρα είμαι για τέταρτη φορά υποψήφιος δήμαρχος και νομίζω ότι τώρα με πολύ αναβαθμισμένες προσδοκίες, όχι δικές μου, όλης της ομάδας και όλη του Πειραιά. Εντάξει, ακόμα και οι πολιτικοί σου αντίπαλοι δεν αμφισβητούν ότι πράγματι έχεις αφιερώσει μεγάλο χρόνο για την πόλη του Πειραιά. Θα ήθελα παρόλα αυτά να μου κάνεις μια αποτίμηση του έργου του μέχρι τώρα δημάρχου του Πειραιά, του Βασίλη του Μιχαλουρέα. Είναι μια θητεία που σημαδέστηκε από την πολιτική του μνημονίου. Σε αυτήν ο Δήμαρχος ευέλικτα έκανε στροφή να αποφύγει τις κακοτοπιές. Προσπάθησε και το έκανε, αλλά μένει όμως το γεγονός ότι δεν προσπάθησε καθόλου, για παράδειγμα, να κρατήσει τους εργαζόμενους του Δήμου. Να κρατήσει. Έγινε να πουλήσεις. Το κεφάλαιο, βεβαίως, αποχωρήσεις, τα γνωστά που έγιναν σε όλους τους Δήμους. Δεν συντάχθηκε με εκείνο το μέτωπο διεκδίκησης του αιτήματος να μην μειωθούν οι πόροι για τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση. Αλλά απέφυγε να μιλήσει για την πολιτική της κυβέρνησης. Εκείνο που προσπάθησε να κάνει, αξιοποιώντας την πολιτική του Πειραιά, τις σχέσεις του με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια, τον κύριο Σαμαρά, είναι να κάνει ένα έργο αναπλάσεων σε διάφορες περιοχές και να το προβάλλει με έξυπνο και ευέλικτο τρόπο. Όμως είναι ένα έργο επιφανειακό, πρόσκαιρο, δεν αφήνει τίποτα, δεν γράφει για την επόμενη μέρα υποθήκες και εγγυήσεις για συνέχεια, είτε από τον ίδιο είτε από άλλη δημοτική αρχή. Είναι ελλιπές και θα το έλεγα ανερμάτιστο. Όλα αυτά χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μερικά ζητήματα που τα πρόσεξε, όπως κάποια προσέγγιση για την καθαριότητα σε ένα όμως πολύ πρώτο επίπεδο, κυρίως του κέντρου της πόλης. Μέχρι εκεί. Δηλαδή έκανε έργα βιτρίνας, θες να πεις. Έκανε έργα που δεν αφήνουν στην πόλη εγγύηση ότι η ζωή της θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι και με μια δόση αλαζονίας που διαθέτει θα είναι επικίνδυνο να ξαναεκλεγεί. Άλλωστε υπηρετεί και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Και μάλιστα, ενώ λέει ότι κόμμα του είναι ο Πειραιάς, στην πραγματικότητα με τον κύριο Μιχαλολιάκο ψηφίζεις Πειραιά και βγαίνει Σαμαράς. Είναι πολύ σίγουρο αυτό. Στον Πειραιά κατέρχεται και ένας ακόμα συνδυασμός με επικεφαλή τον Γιάννη Μόραλη,
ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΣΠΑΕ Ολυμπιακός και πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας. Και μάλιστα ο συνδυασμός του ονομάζεται Πειραιάς Νικητής. Την υποψηφιότητα αυτή του Μόραλη την υποστηρίζει ο νυν πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης Κόκαλης. Πολλοί βλέπουν σε αυτή την υποψηφιότητα μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας Έλληνας Μπερλουσκόνη. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου. Το πρώτο στοιχείο αυτής της υποψηφιότητας είναι ότι προσπαθεί να εμφανιστεί πέρα από το Ολυμπιακός ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι νέο και δεν είναι καθόλου νέο. Και ότι είναι πέραν των κομμάτων και πέραν της πολιτικής. Αυτό λέει, ότι είναι απολίτικος. Ότι είναι απολίτικο. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα ζήτημα που δεν εκφράζεται μόνο στον Πειραιά. Το βλέπουμε και σε άλλους δήμους ή και πανελλαδικά. Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται, δημόσια πρόσωπα, ντρέπονται για τα κόμματα στα οποία ανήκουν και το κρύβουν. Και είναι λογικό αυτό, γιατί και ο κύριος Μιχαλολιάκος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα στον πυρήνα της, τον κομματικό, και ο κύριος Μόραλης, συνδεδεμένος με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μεν ή με τον Ολυμπιακό, αλλά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο ο συνδυασμός του κυρίου Μόραλη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένας συνδυασμός που αποτυπώνει και συγκεντρώνει τον πιο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα τον πιο φθαρμένο πυρήνα και στην αυτοδιοίκηση και στις δραστηριότητες του δημόσιου βίου της πόλης. Απ' την άλλη, υποστηρίζει ο κύριος Ανδριανόπουλος, ο κύριος Μαντούβαλος, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο κύριος Λοβέρδος. Ακρεφνείς νεοφιλελεύθεροι δηλαδή. Ακρεφνείς νεοφιλελεύθεροι και με παρουσία πολιτική που την γνώρισε ο ελληνικός λαός και που είναι τόσο καταστροφική, έχει υποστεί οδύνες ο ελληνικός λαός, έχει βιώσει οδύνες από την πολιτική αυτών των προσώπων. Τώρα, πού είναι το νέο? Απ' την άλλη, Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε αναλογίες, αλλά ο Μπερλουσκόνη ίδρυσε ένα κόμμα, αν μη τι άλλο. Και ένα κόμμα όταν ιδρύεται, θέλει δεν θέλει, καταθέτει ένα πρόγραμμα, κάποιες ιδέες, κάτι τι τέλος πάντων. Ναι, και ο Μπερλουσκόνη έπαιξε με αυτά τα στοιχεία του, το παλιό σύστημα πέθανε εδώ, το νέο, και άρα οι υγιείς δυνάμεις, οι δυναμικές των επιχειρηματιών. Και τώρα, εντάξει, να καλέσουμε όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες να κυβερνήσουν τη χώρα απευθείας, ενώ μέχρι χθες την κυβερνούσαν, μέσω αυτών των κομμάτων. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνεται μια προσπάθεια να εγκλωβιστεί ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αυτό το ψηφοδέλτιο, πιστεύεις ότι έχει ελπίδα επιτυχίας, να σου θυμίσω, το Φασούλα την προηγούμενη περίοδο? Ο κόσμος του Ολυμπιακού αγαπάει την ομάδα. Όλοι την αγαπάμε. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και είμαι Ολυμπιακός γάβρος, πώς να σου πω, από το Μουράτι, από το Δαρύβα, από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ, και στο πόλο, και στην κολύμβηση. Και ακόμα και στο πινκ πονγκ, οι αδερφές Κρυβάνου, ας πούμε, παρακολουθούσαμε και συμμετείχαμε και όλα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει απόψεις. Προσβάλλεται εάν μέσα από την αγάπη του για την ομάδα που ο Πειραιάς, το έχω πει και σε άλλη αναφορά, ο ίδιος ο Πειραιάς είναι θρύλος. Ο Ολυμπιακός είναι θρύλος. Αλλά δυο λεφτά. Έχουμε μια ομάδα που είναι ταυτότητα της πόλης, επειδή και η πόλη έχει να δείξει πάρα πολλά πράγματα και αυτά πάνε μαζί. Και πάει μαζί και ο Εθνικός, πάει μαζί και ο Αργοναύτης, και ο Ατρόμητος στα Καμίνια και ένα σωρό άλλοι σύλλογοι. Και ο Προφύρας, ο Φίνικας, μην είναι ατέλειωτος ο αριθμός, θα αδικήσω σίγουρα. Ο Πειραϊκός, με το Στίβο και το μπάσκετ, ιστορίες μεγάλες δηλαδή του αθλητισμού στην πόλη του Πειραιά, που ο Ολυμπιακός είναι το κέντρο, αλλά όλοι συνθέτουν μια
συνολική ταυτότητα. Αυτή την ταυτότητα δεν μπορεί να την οικειοποιηθεί κανείς. Και στο όνομα καμιάς θρησκείας εντός εισαγωγικών. Τα μεγάλα ποσοστά φτώχειας και σε μερικές περιοχές η εξαθλίωση στον Πειραιά έχουν οδηγήσει δυστυχώς σε ένα φούσκωμα των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα στη Νίκαια, και αυτό είναι τραγικό αν σκεφτούμε τις σχέσεις της Νίκαιας με την εθνική αντίσταση, το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές άγγιξε το 9%. Το ερώτημά μου είναι, σε αυτές τις δημοτικές εκλογές αντιμετωπίζουμε αυξημένο κίνδυνο της φασιστικής Χρυσής Αυγής? Κοιτάξτε, οι φασιστικές ιδέες αλλά και οι πρακτικές στην πραγματικότητα ανήκουν στο περιθώριο της ιστορίας. Δεν μπορούν να παίξουν. Παγκόσμια ανθρωπότητα έχει βγάλει πολύ σταθερά και συμπεράσματα από τα ίδια τα βιώματά της. Δεν μπορούν να παίξουν. Όμως, πράγματι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το γεγονός ότι δεν έχουν ιδεολογικό έρισμα όταν εκθέτουν τις πραγματικές ιδέες τους, και γι' αυτό τις κρύβουν πολύ συχνά, δεν σημαίνει ότι δεν αποκτούν ερίσματα που μέσα από την απόγνωση, μέσα από την απελπισία. Και εκεί πέφτει σε εμάς η ευθύνη. Να δώσουμε ελπίδα πραγματική και όχι με τα λόγια, να δώσουμε προοπτική. Η αντιφασιστική δράση είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται η πολιτική, κοινωνική, ηθική, πνευματική εγρήγορση για να δώσουμε ελπίδα και λύσεις για όλο τον κόσμο και για τις λαϊκές ανάγκες. Σε όλο τον Πειραιά το κάνουμε. Και αυτό που προσπαθούμε τώρα και στις εκλογές να στείλουμε ως μήνυμα μέσα από τη δράση μας και όχι μόνο μέσα από το σύνθημά μας, είναι ότι ο θυμός μπορεί να γίνει ελπίδα και ελπίδα μπορεί να γίνει πράξη. Θέλω να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με κάποιες ερωτήσεις που αφορούν καθαρά το δικό σου πρόγραμμα. Θα ήθελα να μου κάνεις μια ιεράρχηση των προβλημάτων του Πειραιά κατά τη γνώμη σου. Επειδή η πόλη δεν είναι κάτι ουδέτερο, η πόλη δεν είναι μόνο τα σπίτια, οι δρόμοι, η θάλασσα, το πράσινο, τα πεζοδρόμια ή οι υποδομές, οι κτηριακές. Η πόλη είναι οι άνθρωποι και κυρίως είναι οι άνθρωποι. Αυτό που μπορούμε να πούμε με όλο αυτό είναι ότι χρόνια τώρα ο Πειραιάς δεν λειτουργεί ως πόλη. Εγώ θα συμπυκνώσω, έχει σημασία, αντί να παραθέσω πολύ μεγάλη σειρά ζητημάτων ως προβλήματα, θα τα συμπυκνώσω σε αυτό, ότι ο Πειραιάς δεν λειτουργεί ως πόλη. Στις υποδομές για την πρόνοια, στις υποδομές για την ανθρώπινη στήριξη, στις υποδομές για την κυκλοφορία, στις υποδομές για τις συγκοινωνίες, στις υποδομές για τον πολιτισμό. Είχαμε μια πρόοδο στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, σημαντικότατο, αγωνιστήκαμε γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό τον αγώνα, πολύχρονο, και για να γίνει, να ολοκληρωθεί πια η αποκατάσταση, αλλά και για να λειτουργήσει σωστά. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα σοβαρότατα. Δεν θα είμαστε όμως μεμψίμηροι. Μας αρέσει που ξαναλειτουργήσε το Δημοτικό Θέατρο και είναι πολύ βασικό και το φροντίζουμε. Αλλά αυτό δεν εξαντλεί τις ανάγκες υποδομών πολιτισμού, υποδομών αθλητισμού και πάρα πολλών άλλων. Η πόλη δεν λειτουργεί και χρειάζεται, και δεν λειτουργεί χρόνια τώρα. Δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ότι έκανα μια παρέμβαση και άρα να εγώ γλίτωσα. Όχι, χρειάζεται σχέδιο. Ας ξεκινήσει ένα σχέδιο, και εμείς αυτό κάναμε πάντα για όλα αυτά που να ταιριάζει στον κόσμο του Πειραιά, να συνδέεται με τις ανάγκες του και με τις επιθυμίες του, αν θέλετε. Δημοκρατικό σχέδιο δηλαδή, που να ανοίγει δρόμους και ας έχει προοπτική δεκαετίας. Είναι αναγκαίο, δεν γίνονται αυτά έτσι. Και ας το καρποθεί ένας άλλος δήμαρχος. Ας καρποθεί τη δόξα ένας επόμενος δήμαρχος. Δεν πειράζει. Είναι σημαντικό η
αυτοδιοικητική και γενικότερη πολιτική να υπακούει στις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της και όχι σε πρόσχερες αξιοποιήσεις μιας θητείας για λόγους κομματικούς ή προσωπικούς. Θα ήθελα να ρωτήσω μια και μάλιστα και ζητήματα. Αν εκλεγείς δήμαρχος, ποιοι θα είναι οι πρώτοι στόχοι σου, ποια είναι το όραμά σου, ποιες θα είναι οι βασικές σου επιδιώξεις? Τώρα πια το διατυμπανίζουμε ότι ενώ παλιότερα η αυτοδιοίκηση δεν είχε τόσες αρμοδιότητες ή η πραγματικότητα δεν την εγκαλούσε να είχε να δώσει τόσο μεγάλο βάρος σε αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση της στήριξης των δημοτών, στην κατεύθυνση της κοινωνικής πρόνοιας δηλαδή και φροντίδας. Τώρα αυτό είναι πρώτο. Όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι υποφέρουν, στην Πειραιά έχουμε τεράστια ανεργία, έχουμε φτώχεια, νέα φτώχεια. Έχουμε αστέγους, παρά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος διατείνεται ότι δεν υπάρχει κανένας άστεγος. Έχουμε. Έχουμε παιδιά που σταματούν το σχολείο. Έχουμε ζητήματα σοβαρότατα. Εκεί λοιπόν, μέχρι να βρει κανείς την ριζική διέξοδο από την κρίση μέσα από συνολικές αλλαγές και πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, αλλά και για να πορευτεί, για να προκαλέσει αυτές τις αλλαγές, οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν όρθιοι. Το οφείλουμε και για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά το οφείλουμε και για λόγους πραγματικής υλοποίησης ενός σχεδίου ανάπτυξης. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις κανένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης χωρίς ανθρώπους που να είναι διαθέσιμοι, όρθιοι, να μην είναι απογοητευμένοι, να μην είναι εξουθενωμένοι, να μην αισθάνονται ότι πια η ζωή τους τέλειωσε. Είτε είναι νέοι, είτε είναι μεγαλύτεροι. Κανείς μόνος του στην κρίση, λοιπόν, είναι η πρώτη προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή. Ναι, αλλά θα σου λέει κανείς, όλα αυτά συνδέονται με κάποια ευρύτερη προσπάθεια που θα κάνετε σαν δημοτική παράταξη για την πόλη σας. Πέρα από όσα ήδη είπα, δεν με διαφεύγει καθόλου ότι μια δημοτική αρχή για να είναι ανθρώπινη και κοντά στις ανάγκες των δημοτών και των κατοίκων πρέπει να ασχολείται και με τα απλά και καθημερινά πράγματα. Και πρέπει να έχει έγνοια και για την καθαρή πόλη που εδώ δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Όσες βελτιώσεις και αν έγιναν, ένα πραγματικό σχέδιο δεν έχει υλοποιηθεί. Για μας καθαριότητα είναι πολύ περισσότερα πράγματα από την αποκομιδή των απορριμμάτων ή από ένα σκούπισμα και μάλιστα κυρίως των κεντρικών δρόμων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και όχι απλώς μας ενδιαφέρει, είναι μέσα στο DNA μας η έγνοια για τις γειτονιές του Πειραιά. Εκεί μπορεί να βρει έκφραση και η έγνοια για τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και γιατί ο Πειραιάς δεν είναι μόνο το λιμάνι, το δημοτικό θέατρο και η ακτογραμμή του. Είναι πολύ σημαντικές οι γειτονιές του Πειραιά και άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι είναι και χιλιοτραγουδισμένες. Είναι λοιπόν πρώτη προτεραιότητα οι γειτονιές του Πειραιά. Είναι το ιστορικό εμπόριο. Επίσης ταυτότητα της πόλης. Το ιστορικό εμπόριο και η αγορά του Πειραιά κεντρική και ευρύτερη περιοχή είναι πραγματικά ένα στοιχείο που αν δεν το προσέξει ένας Δήμος δεν σημαίνει μόνο ότι αδιαφόρησε. Δεν είναι Δήμος του Πειραιά. Δεν ξέρει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ότι κυβερνά, διοικεί τον Πειραιά. Γιατί αυτός είναι ο Πειραιάς. Οι γειτονιές του, το ιστορικό εμπόριο και η ναυτική του. Άνεργη τώρα πια ή περισσότερο, η ναυτοσύνη. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να μην τα έχει κανείς. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πράσινο από ό,τι ξέρω. Σε πρώτη προτεραιότητα. Πράσινο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, στον Πειραιά υπάρχει επίσης οξύτατο. Θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον, δεν μιλώ για τις πόλεις που έχουν 8 και 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 4 ως 5 και έχουμε 1,5 τετραγωνικό μέτρο ανακάτοικο, πρασίνου.
Και φυσικά πρέπει να έχουμε πολιτισμό, πολιτιστική παραγωγή πρωτογενή και λαϊκό πολιτισμό. Να είναι ο πολιτισμός δημιουργία και όχι μόνο κατανάλωση. Και αυτό είναι στοιχείο της πυραιότητας κουλτούρας. Έχουμε ανάγκη αθλητικών χώρων και να επιστρέψει ο στίβος στον Πειραιά, όχι μόνο που είναι σημαντικό το ποδόσφαιρο ή άλλα αθλήματα, αλλά ο στίβος ήταν στον Πειραιά, είχε χώρους πολύ σημαντικούς. Η εμπορευματοποίηση στέρισε τον Πειραιά από αυτούς τους χώρους. Έχουμε σχέδιο για να ξανααννακτήσουμε τους αθλητικούς χώρους του κλασικού αθλητισμού. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα δημοκρατίας και δημοκρατίας και λειτουργίας του Δήμου. Δεν μπορεί. Ο Δήμος είναι ένας θεσμός, η πιο κοντινή εξουσία στον πολίτη, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύει την εγκύτητα, να είναι κοντά στον κόσμο και να παίρνει και τη γνώμη του κόσμου, να ακούει τον κόσμο και να λειτουργεί με διαφάνεια, με δημοκρατία, ούτε ένα ευρώ να μην ξοδεύεται χωρίς απολογισμό και να ξέρει ο πολίτης ότι κάθε ευρώ της διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου θα είναι απολύτως σεβαστό. Επειδή μίλησες ήδη ότι πρέπει να βρούμε και κάποιες λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Και πράγματι το θέμα της ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά είναι τεράστιο θέμα. Έχεις δηλώσει ότι είσαι ενάντια ότι ο Πειραιάς, το λιμάνι του Πειραιά πρέπει να παραμείνει σε δημόσιο έλεγχο και μάλιστα με τη συμμετοχή του Δήμου. Κάποιος όμως θα σου πει το εξής. Γιατί η Κόσκο, μάλλον θα σου πει το εξής. Η Κόσκο είναι μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο και μάλιστα κινέζικη, άρα ο Πειραιάς μπορεί να γίνει μια πύλη για εξαγωγές της Κίνας προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιατί να μην παραχωρηθεί στην Κόσκο? Για λεφτά. Το δημόσιο λιμάνι θέλει και επενδύσεις. Και μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο δημόσιες επενδύσεις. Και η Κόσκο, η συζήτηση που γίνεται τώρα δεν αφορά μόνο την Κόσκο, αφορά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ του 67%. Και άρα πρόκειται για μια πλήρη ιδιωτικοποίηση, απολύτως εγκαθίδρυση ενός απόλυτου μονοπόλιου δηλαδή, που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης και του κόσμου. Όλα τα λιμάνια και της Ευρώπης και του κόσμου είναι σε δημόσιο έλεγχο και σε πολλά από αυτά με συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης. Ένα 3% περίπου είναι εκτός αυτής της επιλογής και είναι απολύτως ιδιωτικοποιημένα και δεν πάνε και καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη και αυτή είναι η μεγάλη απειλή. Το να υπάρχει μια εταιρεία που ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας επένδυσης, εδώ είναι ανοίγει μια συζήτηση. Τι επένδυση? Υποδομών? Όλες οι υποδομές που γίνονται είναι δημόσιες. Και αυτές που αξιοποιεί η Κόσκο. Η Κόσκο δεν επένδυσε σε υποδομές, μόνο σε ανοδομή, για γέφυρες, logistics, από την Κίνα, χωρίς προστιθέμενη αξία για την εσωτερική οικονομία, την ελληνική οικονομία. Δηλαδή έκανε εισαγωγές από την Κίνα. Κρουαζιέρες, τα μεγάλα γιγαντιαία κρουαζιερόπλια για να έρθουν, έχει αποφασιστεί η νέα προβλήτα έξω από το λιμάνι για τρεις τέτοιες θέσεις. Δημόσια επένδυση θα είναι, δεν θα τις κάνουν εκείνοι. Η Κόσκο η ίδια που τώρα αναβαθμίζει το ρόλο της και γίνεται πιο ελκυστικό το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, που πάντα είναι εξαιρετικά κερδοφόρο αλλά και με τεράστια πλεονεκτήματα το λιμάνι του Πειραιά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όντως. Γι' αυτό και πρέπει να μείνει δημόσιο, γιατί είναι φιλέτο. Και πρέπει τα ωφέλη από αυτό να μην είναι ωφέλη μιας εταιρείας ή δύο εταιριών, να είναι ωφέλη για όλη την ελληνική κοινωνία. Την υποψηφιότητά σου ως δημάρχου την υποστηρίζουν τόσο οι οικολόγοι πράσινοι, όσο και ο μέχρι πρότινος υποψήφιος της Δημάρ. Υπάρχει ένα εύρος πολιτικό δηλαδή, το οποίο στηρίζει την υποψηφιότητά τους, που είναι πολύ μεγάλο για μια υποψήφια της αριστεράς. Θα ήθελα να μου εξηγήσει τους λόγους αυτής της ευρύτερης πολιτικής στήριξης που υπάρχει στο πρόσωπό σου. Ακόμα και πριν αποφασιστεί η δική μου υποψηφιότητα, ως υποψηφίου δημάρχου, το λιμάνι της Αγωνίας
είχε ήδη από καιρό ξεκινήσει μία προσπάθεια της ευρύτερης δυνατής εισπύρωσης των δυνάμεων στον Πειραιά στην κατεύθυνση της αλλαγής και της ανατροπής όλων αυτών των δεδομένων. Και στο λιμάνι της Αγωνίας χρόνια τώρα συμμετείχαν και οι οικολόγοι πράσινοι και πειραιώτησες και πειραιώτες, ενεργοί πολίτες και οικολόγοι πράσινοι και μέλη της ΔΗΜΑΡ τα τελευταία χρόνια. Επομένως είχαμε τις προϋποθέσεις. Είμαστε λοιπόν σε ένα πολύ σωστό δρόμο για όλα αυτά. Είμαι, λέω και πάλι, πολύ ικανοποιημένος και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Έχει αποκτήσει η συσπήρωση σε αυτό το ψηφοδέλτιο, σε αυτή την συμπαράταξη, μια νέα δυναμική. Νομίζω ότι ενισχύει την φιλόδοξη και βάσιμη προσδοκία μας ότι θα νικήσει ο Πειραιάς στις εκλογές αυτές και έχει δώσει αυτή η εξέλιξη την δυνατότητα να προσέλθουν και άλλες δυνάμεις. Να αποσαφηνίσω για να είμαστε απολύτως εντάξει, η κίνηση που είχε συγκροτηθεί από μέλη και μη μέλη της ΔΗΜΑΡ είναι η κίνηση με τον Ηλία τον Τζανετουλάκο, νέο άνθρωπο που προσήλθεν και συνταριάξαμε και συνταυτιστήκαμε και συμπορευόμαστε και συμμετέχουν και στο ψηφοδέλτιο. Δεν έχουμε κάνει μια πολιτική συνεργασία με τη ΔΗΜΑΡ δηλαδή και έτσι κι αλλιώς το λιμάνι της Αγωνίας μην τα μπερδεύουμε αυτά, δεν κάνει πολιτικές συνεργασίες κορυφής ή και τοπικές με πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα στηρίζουν και πρέπει όλα να στηρίξουν, συμμετέχουν, ενισχύουν, αλλά κρατάμε αυτή την αυτοτέλεια που νομίζω ότι είναι και αριστερό και εναλλακτικό και συνεπές και δημοκρατικό και έχουμε καθαρές σχέσεις με τον κόσμο και την κοινωνία του Πειραιά. Για τελευταία ερώτηση, μια καθαρά πολιτική ερώτηση. Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, περισσότερο βέβαια στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσδώσει έναν πολιτικό χαρακτήρα καταγγελίας των μνημονίων και των δύο μνημονιακών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και της ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για το πολιτικό νόημα των δημοτικών εκλογών. Το νόημα αυτό δεν το δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το εκφράζει. Το δίνει η κοινωνία και το δίνουν και οι ανάγκες της κοινωνίας. Και σχεδόν είμαι βέβαιος, μπορώ να το πω, ότι το ζητάει η κοινωνία. Αυτά είναι τα μηνύματα. Γι' αυτό και η δικιά μας τάση σε όλα ξεχωριστά και αυτοτελή επίπεδα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας ή των ευρωεκλογών είναι τρεις μάχες πολύ σημαντικές, οι οποίες έχουν την ξεχωριστή σημασία τους η κάθε μια και έχουν και την αυτοτέλειά τους και τα δικά τους μέτρα, αλλά πραγματικά ενοποιούνται στην ουσία του συγκυρίας. Ενοποιούνται στην ανάγκη να εκφραστεί η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αλλάξουμε την πόλη, να αλλάξουμε την περιφέρεια, να αλλάξουμε την αυτοδιοίκηση, γιατί για τη μεγάλη αλλαγή χρειάζεται να έχει αλλάξει η αυτοδιοίκηση και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Όρος για να αλλάξει η Ελλάδα είναι να έχουν αλλάξει οι πόλεις, να έχουν αλλάξει οι δήμοι και αλλάζοντας την Ελλάδα μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Αυτά είναι επίπεδα αλληλένδετα και πάνε μαζί. Γι' αυτό και εμείς το λέμε, αλλάζουμε τον Πειραιά, αλλάζουμε την Ελλάδα, αλλάζουμε την Ευρώπη. Θοδωρή Δρίτσα, εκ μέρους της δημοκρατικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να μας δώσετε τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ και υπόχρεος. Να είστε καλά.